μόνοι μας βάλαμε τη βάρκα, τους φουσκώσαμε. Και... έβρεχε όλη τη νύχτα. Είδαμε και νεκροί εκεί. Είδαμε βάρκες σκασμένα, σχισμένα. Μετά από 9-9,5 ώρες φτάσαμε κοντά στην λίμανη τη Μυτιλίνης. 5 ώρες ήμασταν μέσα στη θάλασσα. Μετά από 5 ώρες κατέβηκαμε στη Μυτιλίνη. Μας φώναξανε, μας γαμώτο και μαλάγα και αυτά από πρώτη στιγμή που νομίζαμε όταν θα φτάσουμε Ελλάδα στην Ευρώπη όλοι είναι άγγελοι εκεί. Μας κρατήσανε τότε 3 μήνες κέντρο παιδοχών που λένε. Εντάξει, ήταν φυλακή, εντελώς φυλακή. Μας βάζανε μέσα και περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας σώσει, κάποιον να έρθει να μας πει κάτι. Πήρανε τα λεφτά μας, τα χρήματα μας, η πάτση, η ελληνική αστυνομία. Μας έψαχναν όλα, αν έχουμε και άλλα χρήματα να μας πάρουν. Να σε βάλουν σε ένα σαλόνι που είναι 50-60 μέτρα, να σε βάλουν 200-300 άτομα εκεί πέρα με ένα τουαλίτα και με ένα μπάνιο. Αυτό το ξέρω ότι ζωβάνα το βάζουν. Τα ζωβά δεν το βάζουν σε τέτοιο χώρο. Μας έδωσαν μόνο 15 λεπτά, ανοίξανε τη μεγάλη πόρτα να βγούμε έξω, να παίρνουμε λίγο αέρα. Και πάλι μετά από τα 15 λεπτά μας βάζανε μέσα. Μια μέρα που εγώ έκρυψα πίσω σε ένα τοίχο να μην μπαίνω μέσα τόσο γρήγορα, ήθελα να βλέπω την εικόνα την Ελλάδα, τη Μυτιλίνη. Τελικά με βρήκε ο αστυνομικός και με το ξύλο που έφαγα πολύ. Σοε, Ντάναφαρ, τα Βαλτάναφαρ, από τον Ντάναφαρ Κασάστα και τα μαρκάζι πουλής Ζενδόν. Από να φάρουν ρούς τα ντοντγόμου τα αφγόνες, σακτά κατά. Ολοι χέσι κας τσαγόπ να μετέ, πακά τσι να ζώσουμε τα όλοι χωνοβατές μετέ. Μια κρισπούτ και χέλη αμ μας αλλά σώσου, ουφτ χουτ κουσί κατά. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Ρεζά Γκολαμή, πρόεδρος του Συλλόγου Ενωμένων Αφγανών Ελλάδος. Η εκπομπή αυτή γίνεται με αφορμή δύο θανάτους που γίνανε σε σχετικά κοντινό χρονικό διάστημα, δύο θανάτους νέων ανθρώπων, Αφγανών. Ξεκινήσαμε με ένα τρέιλερ, είναι ένα ντοκιμαντέρ που ονομάζεται «Εκτός των τοιχών» και είναι για τους Αφγανούς πρόσφυγες στην Ελλάδα, το οποίο θα το δούμε μετά το τέλος της εκπομπής, ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Ας ξεκινήσουμε, Ρεζά, με λίγα λόγια για σένα. Καταρχήν, εσύ πώς βρέθηκες στην Ελλάδα? Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεύτερον, εγώ προσωπικά ζω στην Ελλάδα από το 2006. Mm-hmm. Έχω έρθει στην Ελλάδα όπως όλοι οι πρόσφυγες. Στην Ελλάδα, όταν ήρθα, είχα επιβάλει ετοιμασία. Μετά από αρκετά χρόνια, το 2011, τελικά αναγνωρίστηκα ως πρόσφυγας. Ναι. Κάτι το οποίο δεν τυχαίνει σε όλους. Από τότε εργάζομαι και σπουδάζω εδώ. Μάλιστα, είσαι από τους τυχερούς δηλαδή που κατάφερα να πάρει. Σχετικά, ναι, θα έλεγα, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Να δούμε για τον Εζάμ Χακιμή καταρχήν, ο οποίος πέθανε πρόσφατα. Τι γνωρίζουμε για το θάνατο του Εζάμ? Έχει κυκλοφορήσει μόνο ένα δημοσίευμα που αναφέρει απλά το θάνατό του και τίποτα άλλο. Λοιπόν, μιλάμε για ένα 23χρονο νεαρό, ο οποίος φανταστείτε ήταν πιο μικρός από μένα. Mm-hmm. Προσπαθούσε να φύγει παράνομα. Όπως όλοι γνωρίζετε, η κατάσταση στην Ελλάδα, στην οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να βελτιώσουν ούτε οι Έλληνες,
Ας, πέρα από το, να δούμε τι τραβάνε οι πρόσφυγες μετανάστες, αναζητούντας τη τύχη τους σε μια άλλη χώρα. Το 2012 τον είχαν συλλάβει και τον είχαν μεταφέρει στα κέντρα κράτησης Κορίνθου και ήταν κρατούμενος εκεί. Από εκείνη την περίοδο αυτός είχε πρόβλημα υγείας. Είχε πρόβλημα υγείας και κανένας δεν είχε δώσει το 2012, καμιά... Το 2012, δηλαδή. Πριν ένα χρόνο. Είχε συλληφθεί πριν ένα χρόνο. Επί... Να δούμε τη φωτογραφία. 5 μήνες ήταν στη φυλακή, ήταν στα κέντρα κράτησης Κορίνθου και συνέχεια ζητούσε γιατρό και έλεγε, προσπαθούσε να πει ότι χρειάζομαι, είναι ανάγκη και δεν εντούπισε κανένα στην αστυνομία, το γιατρό. Όσο όλο αυτό το διάρκεια η αστυνομία αδιαφορούσε. Θα σου πω ότι δεν είναι και πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς έχει συμβεί και στον προηγούμενο τον Χασάν. Στη συνέχεια οι συγκρατούμενοι του διαμαρτύρηθηκαν. Ήξεραν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Τι ασθένεια είχε? Είχε καρκίνο. Είχε καρκίνο και είχε βελτιωθεί πάρα πολύ σε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί ξέρετε ότι οι συνθήκες κράτησης είναι σε άθλιες συνθήκες και δεν υπάρχει καμία γιατρική περίθαλψη. Οπότε στην διαμαρτύρια που έκανε η συγκρατούμενη, αναγκάστηκε η αστυνομία να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Το μετέφεραν στο νοσοκομείο, μετά στη συνέχεια τον είχαν μεταφέρει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι έχει καρκίνο. Αυτό έγινε τώρα? Το Μάιο έγινε του Ιούνιου, μέσα του Ιούνιου το είχαν διαπιστώσει. Μετά το είχαν διαπιστώσει, είπαν ότι η κατάσταση έχει γίνει. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα δεν έχει καμία πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Τότε η αστυνομία απλά τον άφησε. Θα μπορούσε να είχαν γίνει κάποιες χημειοθεραπείες, κάποια... Οι γνώμοι είπαν ότι ήταν η κατάσταση χειροτέρεψε μέσα αυτούς τους 5-6 μήνες που ήταν κρατούμενος. Γιατί ένας καρκινοπαθής έχει καρκίνο, αν δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα, σε κατάλληλη θεραπεία, οπότε προχωράει πολύ γρήγορα η ασθένεια. Οπότε συνέχεια αυτός θεραπεύεται, γίνεται παίρνει νοσοκομείο και λίγο μετά που βγαίνει, οι γιατροί είχαν πει, είχαν τη γνώμη και τότε, είπαν ότι η κατάσταση έχει προχωρήσει και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μέχρι τον τελευταίο συμβάν που ξέρουμε ότι έχασε τη ζωή του. Φανταστείτε το ότι όταν διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος, εγώ θέλω να μην κλεινήσω, όταν διαπίστωσαν ο άνθρωπος δεν πρόκειται να ζήσει ή είχαν χάσει την ελπίδα, τότε τον άφησα. Δηλαδή, αν είχε γίνει σε διάρκεια τη κράτησή του, αν είχε πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, εγώ θα έλεγα, θα ήμουν σίγουρος ότι θα ζούσε τώρα τη στιγμή. Θα ζούσε. Όπως έγινε και με το προηγούμενο το θάνατο. Έχει ζητήσει τη διερεύνηση η Αφγανική κοινότητα. Κοίταξτε να δείτε, και σε αυτή την περίπτωση και στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε ζητήσει η διερεύνηση. Έχουμε καταθέσει, έχουμε βγάλει τώρα μπροστά μου και τα διάφορα δελτία τύπα που είχαμε βγάλει και τότε και τώρα. Είχαμε καταθέσει στο συνήγορο του πολίτη να διερευνήσει την υπόθεση και τον Χασάν και πάλι το ίδιο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι ένα θεωρώ ότι είναι μια τρύπα στο νερό. Αλλά δεν γίνεται τίποτα στο τέλος. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για τα κέντρα κράτησης από όλους τους φορείς. Γιατί πράγματι όταν κάποιος πάει, πλησιάζει αυτά τα κέντρα, βλέπει τις συνθήκες. Φανταστείτε ότι ένα διάστημα είχα την εντύπωση, τελευταίο όταν είχα επισκεφτεί τα κέντρα, θα έλεγα ότι η Κορδαλού είναι καλύτερα από τα κέντρα κράτησης που υπάρχουν εδώ. Τουλάχιστον υπάρχει ένα προάβλιο που βγαίνουν. Να δούμε λίγο και τον Μοχαμάτ Χασάν. Τι είχε συμβεί? Ο Μοχαμάτ Χασάν κρατούνταν για 11 μήνες μέσα στρατόπεδο. Ναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Το Μοχαμάτ πάλι είχε πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πάλι δεν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα πάλι είχαν διαμαρτυρηθεί πάλι οι συγκρατούμενοι του. Είχαν κάψει κάποια κρεβάτια για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο και πάλι έγινε όλη αυτή η διαδικασία όταν μεταφέρανε σε ένα κρατικό νοσοκομείο Κορίνθου. Ήταν πάρα πολύ αργά.
Τον είχαν μεταφέρει και μετά στην Αθήνα, το οποίο πάλι δεν είχαν και πολλές ελπίδες. Όταν είχαν έρθει στην Αθήνα, τον επισκεφθήκαμε και τον είδαμε ότι απλά ζούσε με μηχάνημα. Να δούμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε το ΚΕΡΦΑ, λίγο πριν πεθάνει ο Μοχάμαντ Χασάν. Πρέπει να δηλώσουμε την αγανάκτησή μας για το ότι φτάσαμε στο σημείο ο Μοχάμαντ Χασάν, ένας Αφγανός πρόσφυγας, ο οποίος εκρατείται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κορίνθου από πέρυσι το Σεπτέμβρη, αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο σημανόκλειο και να χαροπαλεύει. Η ζωή του είναι σε κίνδυνο και είναι ένα ανησυχαστικό φαινόμενο, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σύμφωνα με καταγγελίες που κάνουν οι συγκρατούμενοι του, πονούσε πάρα πολύ καιρό, αλλά οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του για να βρεθεί έγκαιρα σε νοσοκομείο. Ο άνθρωπος αυτός είχε μία λίμωξη, η οποία απαιτούσε έγκαιρη θεραπεία. Νομίζω ότι το ότι φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να χαροπαλεύει άνθρωπος μέσα στα τόπεδα συγκέντρωσης, φτάσαμε διότι ακόμα και οι προειδοποιήσεις και τα καλέσματα των νοσοκομειακών γιατρών της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος πριν από ένα μήνα, όταν επισκέφτηκαν την Αμυγδαλέζα και ορθικά πέθανε στο κενό. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και η Ελληνική Αστυνομία δεν πήραν απολύτως κανένα μέτρο. Ενώ υπήρχαν οι προειδοποιήσεις ότι κινδυνεύουν ζωές μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είχαμε νεκρούς σε αστυνομικό τμήμα στα Γρεβενά συγκεκριμένα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πάμε στο σημείο όπου ένας μετά τον άλλον οι κρατούμενοι πέφτουν νεκροί και ο Δένδιας σιωπά. Για μας υπάρχει συνενοχή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι συνάνθρωπος ο Δένδιας για αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται μέσα στις φυλακές αυτή τη στιγμή. Ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες εκεί που ανήκουν και στο Υπουργείο και στην ελληνική αστυνομία. Ζητάμε να κλείσουμε εδώ και τώρα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί άνθρωποι κατατρεγμένοι από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από χώρες όπου οι υπερελιστές τις έχουν ρημάξει με τον πόλεμο ή το Διεθνές Νομικό Ταμείο με τις οικονομικές του βόμβες, άνθρωποι που αναζητούν άσυλο και καταφύγιο να συλλαμβάνονται, να φυλακίζονται και στο τέλος τέλος να στέλνονται στο θάνατο. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η πολιτική και πρέπει να μπει τέλος εδώ και τώρα. Πραγματική αιτία λοιπόν του θανάτου του Μοχάμαντ Χασάν είναι ότι για 11 μήνες ήταν ασθενής, ζητούσε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο αυτά. Ξέρουμε ότι υπάρχει και μια εξέγερση το οποίο έγινε 47 άτομα στα κέντρα κράτησης Κορίνθου. Μια εξέγερση που κάνει οι κρατούμενοι, γιατί δεν αντέχαν σε αυτές τις συνθήκες να κρυθούν, γιατί είναι 18 μήνες, όπως ξέρετε. Σε αυτή την εξέγερση είχαν συλλάβει 47 άτομα και τους είχαν βάλει ποινική δίωξη ή την σύσταση εγκληματική οργάνωση και διάφορα τέτοια. Ναι, αυτό συνηθίζεται τελευταία. Τα οποία είναι απαράδεκτα. Και υπήρχε και μια άλλη περίπτωση ενός Αφγανού που έπεσε από ύψος 5 μέτρων στο στρατόπεδο Κορίνθου πάλι. Εντάξει, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με αυτές τις συνθήκες. Να σου πω κάτι άλλο. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που συμβαίνουν. Το ότι τι μπορεί να είναι πάνω από τη ζωή ενός ανθρώπου. Το ότι οι άνθρωποι να φτάνουν σε ένα σημείο να προτιμούσουν να χάσουν ζωή τους παρά να ζήσουν εκεί, καταλαβαίνουμε τις συνθήκες στα κέντρα κράτησης. Το τι βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει κονδύλια για αυτά τα κέντρα κράτησης. Τι κάνει τελικά το ελληνικό κράτος με αυτά τα κονδύλια? Τα χρησιμοποιεί όπως θα έπρεπε ή... Λοιπόν, καταρχάς αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα θεωρώ, γιατί τα κέντρα κράτησης προφανώς χρειάζονται και κάποια κονδύλια και κάποια λεφτά για να διατηρηθούν όλο αυτό, αυτή η κατάσταση. Και αυτό πού το πάει? Δηλαδή χρησιμεύει κάπου αυτά τα λεφτά? Δηλαδή πιάνει κάπου τόπο, η κατάσταση πάει σε μπορούσε καλύτερο?
Όχι. Αυτά, ίσα ίσα αυτά τα λεφτά έχει βοηθήσει να αφαιρεθούν κάποιες ζωές. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχει γίνει. Η κατάσταση από το κακό έχει πέσει χειρότερο. Έχουν δημιουργήσει φυλακές να φυλακίζουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αντί να σου δοθεί διεθνή προστασία, είναι πρόσφυγες από διάφορες χώρες, τους φυλακίζουν. Αυτός είναι ο ρόλος και δραστηριότητας και ξέρετε και πόσα λεφτά πηγαίνουν γι' αυτό. Και τελικά η φυλάκισή τους, τι νόημα έχει από την τιμωρία τους τελικά? Νομίζω ότι στόχος οι οποίοι τη δημιουργία αυτά τα κέντρα κράτησης είναι να μπορέσουν να βασανίσουν αυτούς τους ανθρώπους τόσο πολύ για να ακούσετε παράξω. Δηλαδή και οι πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται είτε από το Αφγανιστάν είτε τώρα που υπάρχει ο πόλεμος στη Συρία ή από άλλες χώρες να προτιμούσαν να πεθάνουν στις χώρες τους. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, αν έχετε μιλήσει με κάποιον από αυτούς τους κρατούμενους, λένε θα προτιμούσα να πεθάνω στη χώρα μου παρά σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Και επειδή δεν επιτρέπεται το ελληνικό κράτος να στείλει πίσω αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι, οπότε προσπαθεί να τους πιέσει να... Προφανώς, δεν επιτρέπεται, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει και το άλλο, ότι ναι, γίνεται πάρα πολλές απελάσεις. Έγινε πριν ένα μήνα γύρω στα 47 πάλι Αφγανοί. Τους απέλασαν στην Τουρκία. Άτυπα είναι αυτά. Ναι, αυτά είναι άτυπα, γιατί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπεται, άτυπα, αλλά γίνονται. Τι γίνεται ακριβώς στο στρατόπεδο της Κορίνθου τώρα? Τελευταία, μάλιστα, είχε επισκεφτεί το στρατόπεδο μια αντιπροσωπεία από 4 οργανώσεις. Δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς από την κοινότητα. Και διαπιστώθηκαν άθλιες συνθήκες εκεί πέρα. Στιβαγμένοι 80 άτομα σε ένα θάλαμο, με ελάχιστες ώρες προαυλισμού, ελλείψεις βασικών ειδών υγιεινής, είπαν. Καλά, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τίποτα. Ούτε καν ενημέρωση για την υπόθεσή τους, για το πότε πια θα πάρουν το περιβόητο χαρτί και εντελώς παντελής έλλειψη νομικής προστασίας. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Σιώδη, στην κυριολεξία τίποτα. Εντάξει, η νομική υποστήριξη, πες ότι ήταν περιθώριο συζήτηση, τα βασικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μπάνιο, δεν υπάρχουν τα ξεράφια, δεν υπάρχουν πολλά. Τα πιο κοινούρια, σύγχρονο κέντρο κράτησης είναι η Νέα Μαγδαλέζα. Ναι. Που το ένα ξεραφάκι χρησιμοποιούν 10 άτομα. Φανταστείτε, αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάποια ασθένεια, θα κολλήσει σε όλους τους άλλους. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν εκεί για πόσους μήνες? 18. 18 μήνες. Και επίσης ότι όλο αυτό είναι σε μια τούνελ, σε ένα σκοτάδι ζουνε, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα κρατηθούν. Γιατί και μετά για 18 μήνες, ωραία, μέχρι 18 μήνες θα τους κρατήσει. Τώρα μετά 18 μήνες θα τους αφήσει. Έχει συμβεί και το άλλο, ότι έχει περάσει 18 μήνες, τον έχουν αφήσει, δεν περνάει ούτε 2 μέρες, το ξανασυλλαμβάνουν, όλο πάλι είναι μέσα. Ναι. Ότι αυτή η διαδικασία, η κέντρα κράτησης, είναι αυτό ο τρόπος που λειτουργούν. Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι το να οργανώνει επιχειρήσεις σκούπα, σαν και αυτές που διοργανώνει και να συγκεντρώνει τον κόσμο σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ουσία, είναι αντιμεταναστευτική πολιτική. Έτσι. Εννοείται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο ρατσισμό απέναντι στους μετανάστες, οι οποίοι είναι πολύ έντονο και βλέπουν καθημερινά. Κάποιοι μπορεί να μην το παρατηρήσω, αλλά. Εγώ το λέω για να το αισθάνουμε και να το δούμε όλοι, ότι η αστυνομία, η επιχείρηση Κούπα, όταν σταματάει τους ανθρώπους πραγματικά σαν ζώα, σαν ζώα τους μαζεύει. Φανταστείτε πώς μαζεύουν τα κομπάδια σε μια άκρη, τους κάνει και μετά τους μεταφέρει. Και το άλλο είναι ότι αυτούς τους μετανάστες με βάση τι χωρίζει, με βάση τα χαρτιά τους χωρίζει? Όχι, είναι πολύ ρατσιστικό. Με βάση το χρώμα, την εμφάνιση. Αυτό, κανέναν Έλληνα δεν ασταματάει η αστυνομία. Ή κανέναν Γάλλο δεν ασταματάει η αστυνομία. Βλέπει αυτόν που έχει άλλο χρώμα. Ναι. Βλέπει αυτόν που έχει άλλη εμφάνιση.
Αυτό είναι το κριτήριο για να... Αυτό είναι το κριτήριο για να σταματήσουν η αστυνομία. Ναι. Το οποίο θεωρούμε εμείς πάρα πολύ φυσιολογικό. Όχι, είναι πολύ ρατσιστικό αυτό το πράγμα. Και ότι εγώ ζω στην Ελλάδα και εδώ και χρόνια, επειδή η εμφάνισή μου, η χαρακτήρα μου, το χρώμα του δέρματός μου δεν μοιάζει με τους Έλληνες, πρέπει να είμαστε κάθε ένα λεπτό, γιατί έχω άλλο δέρμα. Υπάρχουν και άλλα σχέδια αυτής της πολιτικής, δεν ξέρω αν συνεχίζονται. Είναι πολλά προγράμματα τα οποία συνεχίζονται ακόμα και το Frontex. Και το Frontex επίσης. Και το Frontex. Όλα αυτά συνεχίζονται για τι πράγμα. Για να η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Πράγματι, η μετανάστευση αυτή είναι η αιτιακή κρίση εδώ. Να δούμε αυτό. Mm-hmm. Φταίνουν αυτοί. Οι μετανάστες δίνουν εργασία στους Έλληνες. Ή οι Έλληνες παίρνουν τους μετανάστες. Ότι αυτά σε όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχε Frontex, που είχε όλη αυτή η αστυνόμευση στα σύνορα κτλ. Σε τι έχουν βοηθήσει, σε τίποτα. Απλά όλα αυτά τα λεφτά τα οποία έχουν διαθέσει για αυτή την επιχείρηση, αν είχαν βάλει κάπου αλλού, θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερη κοινωνία. Και πόσες ζωές, ξέρετε πάρα πολύ, το τελευταίο γεγονότο πώς χάθηκαν τα 4 παιδιά, συν άλλα τόσα, είναι πάρα πολλά. Το οποίο αυτό, δεν αυτό, που έγινε αυτό που έγινε πριν μια εβδομάδα. Το οποίο ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και, πολλοί, και πόσοι είναι άλλοι. Πολύ σημαντικό. Ναι, και πόσοι άλλοι έρχονται. Και πόσοι άλλοι προσπαθούν να έρθουν και επίσης. Και παθαίνουν αυτό που παθαίνουν. Ναι. Είχαμε πρόσφατα πάλι στη Λαμπεντούσα 400 άτομα. Ναι. Στην, πέρσι πάλι υπήρχαμε πάρα πολλού. Συνέχεια. Ναι. Συνέχεια αυτό. Συνέχεια αυτό γίνεται. Αντί, ας πούμε, γενικά τώρα τόσοι οι Σύριοι οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν ή οι Αφγανοί απροσχώρησαν να βρουν μια άλλη πίδα, κλείνουν τα σύνορα. Κανένας δεν ρωτάει το γιατί. Το γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν αυτή τη βοήθεια. Αν θυμάστε καλά, γιατί όταν έγινε ο πόλεμος στην Συρία, αντί η Ελλάδα να πει, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πει ότι να δώσει προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν να προετοιμάσουν τα σκυλιά και τα λοιπά να βάλουν στα σύνορα για να μην μπουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό ήταν το σκεπτικό τους. Και επίσης σε περίπτωση επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών θα λάμβανε μέρος η Ελλάδα. Εννοείται. Και όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και γι' αυτό ευθύνεται και η Ελλάδα όπως και πολλά άλλα κράτη που επίσης έχουν ανάλογες συμπεριφορές τους πρόσφυγες μετανάστες. Ναι. Roger.
Κυκλοφορήσει τα WikiLeaks που δείχνει τους πιλότους από τα Apache που μιλάνε και χτυπάνε τον κόσμο κάτω. Είναι ένα από αυτά τα χτυπήματα που είχαν πολλές παράπλευρες απώλειες. Θέλω να δούμε λίγο την ιστορία του Αφγανιστάν, έτσι, 2-3 πράγματα. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει αυτούς τους ανθρώπους από το Αφγανιστάν που λέμε τώρα και από άλλες χώρες που έχουν γίνει παρόμοιες επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκαταλείπουν τη χώρα τους και γιατί είναι υπεύθυνη και η Ευρώπη και η Ελλάδα? Λοιπόν, καταρχάς, εδώ και 40 χρόνια, όπως αναφέρατε, υπάρχει ένα πόλεμος στο Αφγανιστάν. Πρώτα ήταν από το Σοβιετικό καθεστώς και μετά συνέχεια έγινε και το εμφύλιο. Και ο εμφύλιος μας, οπότε και μετά το εμφύλιο είχαμε και τους Ταλιμπάν. Και μετά συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από την επέμβαση που έγινε από τους Σοβιετική Ένωση τότε, ότι το ρόλο που έπαιξε η Αμερική και η Αγγλία, αυτή ήταν η κυρίαρχη τότε και οι γειτονικές χώρες, νομίζω από τότε άρχισε και τώρα συνεχίζεται ακόμα αυτή η κατάσταση, το οποίο δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζεται ακόμα, κοίτα, όταν έφυγαν το Σοβιετικό καθεστώς από το Αφγανιστάν, άρχισε το εμφύλιο. Το εμφύλιο άρχισε με ποιος ήταν ο σκοπός που οδήγησε στο εμφύλιο αυτή η κατάσταση. Ήταν ότι από τη μία πλευρά ήταν η Αμερική, από την άλλη πλευρά ήταν η Ρωσία. Η Ρωσία είχε αποχωρήσει, αλλά πάντα υπήρχε. Ναι. Υπήρχε μέσα ανθρώπους, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν δραστηριοποιούσαν μέσα στον πολιτικό χώρο. Υπήρχαν και από την άλλη οι Αμερικοί. Οπότε υπήρχε και από το άλλο το Αλ-Κάιντα. Παίζανε θέμα, ήταν θέμα εξουσίας, ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Φανταστείτε ότι την περίοδο δεν υπήρχαν Ταλιμπάν. Στο όνομα Ταλιμπάν δεν γνώριζε κανείς ποιος είναι οι Ταλιμπάν. Αυτό το εγώ δεν θα το πω πολιτικό κόμμα, δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα. Είναι εγκληματική οργάνωση. Μετά στη συνέχεια, το οποίο είχαν εκπαιδευτεί σε μια άλλη χώρα, εισέβαλαν στο Αφγανιστάν. Και μετά στη συνέχεια, γιατί προσπάθουσαν το Ισλάμ, τη θρησκεία, να εκμεταλλεύουν αυτή τη θρησκεία και να παράσουν αυτά τα οποία θέλουν. Και πολλοί είναι το οποίο θεωρούν ότι όλα αυτά τα οποία έκαναν οι Ταλιμπάν, όποιο καρουτής λέει το Ισλάμ αυτό, λέει όχι μέσα εσύ. Απλά έπαιζαν, πήγαν, εκμεταλλεύονται τη θρησκεία να σκοτώνουν, να βασανίσουν αυτού του ανθρώπου με αυτό το καθεστώς. Στη συνέχεια ήρθε η επέμβαση των ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό παιχνίδι και ότι τίποτα από αυτά που δεν είναι τυχαίο. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσε η Αμερική να μπει στο Αφγανιστάν. Και το θέμα αντικά Σεπτεμβρίου που έγινε αυτό, νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ότι έγινε κάποιος, έφυγε από το Αφγανιστάν, ειδικά από το Αφγανιστάν,
και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι καθόλου τυχαία και το έγινε ακριβώς μια εβδομάδα πέρασε, έγινε η παρέμβαση στις Αμερικές. Δηλαδή ήταν τόσο έτοιμη, ήξερα ότι θα γίνει αυτή η παρέμβαση και μετά να γίνει αυτή η επίθεση. Γιατί κάποιος να ετοιμάζει μια επίθεση σε μια άλλη χώρα χρειάζεται και μια διαδικασία. Και διεθνώς χρειάζεται. Μια φτιαχτή ιστορία, δηλαδή. Προφανώς. Και στη συνέχεια έγινε αυτό που έγινε. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα τώρα μετά από 12 χρόνια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Λοιπόν, όταν είχαν πει το ΝΑΤΟ, δεν είχαμε τόσους πολλούς θανάτους αμάχου, ενώ τώρα έχει αυξηθεί ένα μεγάλο ποσοστό τα τελευταία. Ναι. Και αν είναι δυνατόν, θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ έχει μεγάλη δύναμη, υποστηρίζεται από τόσες χώρες. Είναι αδενόητο να πιστεύουμε ότι σε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να φέρει την ειρήνη ή δεν μπορούσε να διώξει μια οργάνωση σαν τον Ταλιμπάν. Δεν κατάφερε. Είναι, θεωρώ ότι κοροϊδία είναι. Απλά κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι μετά από 10 χρόνια εμείς δεν καταφέραμε να τους διώξουμε. Και ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να τους αναγνωρίζουν και ως πολιτικό κόμμα. Μα συγγνώμη, πριν ένα χρόνο λέγατε ότι είναι εγκληματία, είναι τρομοκράτης κτλ. Και τώρα λέτε ότι είναι πολιτικό κόμμα και θέλουν, προσπαθούν να τους δώσουν μια έδρα. Να τους αναγνωρίζουμε και αυτούς. Η επέμβαση των ΝΑΤΟ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο Αφγανιστάν. Έχει δημιουργηθεί μια ψεύτικη δημοκρατία. Κατά γνώμη μου, αυτό είναι ό,τι χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε μια χώρα. Δείχνει μια άλλη εικόνα στο έξω κόσμο, μια άλλη εικόνα σε αυτοί που ζουν στην ίδια τη χώρα. Όπως σας είπα ότι η θανάτη σκοτωμούς έχει αυξηθεί από το 2001 και 2002. Έχουν αυξηθεί τώρα, αυτή την εποχή. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και δεν μαθαίνουν αυτά. Και δεν μαθαίνονται, ναι, δεν μαθαίνονται. Οι επιθέσεις γίνεται συνέχεια. Η επιθέση που έγινε και πέρσι, νομίζω πέρσι πρέπει να ήταν, έγινε στα Υπουργεία, στην ίδια την πρωτεύουσα. Οπότε κανένας από αυτούς δεν έχει το έλεγχο. Υποτίθεται ότι είναι στοχευμένες επιθέσεις, στις οποίες όμως σκοτώνονται άμαχοι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρομοκρατικές επιθέσεις γίνεται καθημερινά. Δηλαδή την εικόνα, το βίντεο το οποίο αποδείξατε τώρα, είναι θα λέγω ότι ένα από τα τίποτα τα βίντεο που βλέπουμε εμείς. Γιατί γενικά σαν λαός Αφγανιστάν έχουμε ζήσει πάρα πολλά. Έχουμε δει πάρα πολλούς θανάτους, έχουμε δει πάρα πολλούς σκοτωμούς. Μπροστά στο κάθε Αφγανό, νομίζω ότι ο κάθε Αφγανός έχει ζήσει κάποιο θάνατο, έχει χάσει κάποια μέρη την οικογένειά του σε όλα αυτά τα χρόνια. Λογικό να θέλει κάποιος να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση και να ζήσει φυσιολογικά. Προφανώς. Όλοι. Δηλαδή, δεν είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μετά από 10 χρόνια θα καλυτρέψουν. Ναι. Ξέρουμε ότι δεν θα καλυτρέψουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να φύγουν από τις χώρες τους είναι ότι δεν έχουν μέλλον εκεί. Δεν έχουν μέλλον εκεί. Δεν έχουν μέλλον και ότι όταν ξέρουν, λένε ότι τα παιδιά μου τους στέλνουν στο σχολείο και δεν ξέρω αν θα ξαναεπιστρέψουν τα παιδιά τους ήδη από τις δουλειές τους. Οπότε τι νόημα έχει αυτή η ζωή. Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε στιγμή περιμένουν να χτυπήσουν την πόρτα τους στο θάνατο. Είναι τόσο έντονο το οποίο ζουν καθημερινά. Ναι. Και πολύ λογικό, πολλοί ξέρουν ότι η παράνομη διαδρομή που ακολουθούν υπάρχει πάρα πολύ κίνδυνος. Όλοι το ξέρουν αυτό, όλοι τα αναγνωρίζουν. Αλλά εκεί λέει ότι θα μπορούσε να έχουν μια ελπίδα. Ναι, έχουν την ελπίδα ότι τουλάχιστον. Ότι θα βρούμε κάπου, ότι δεν θα τύχει κάτι, θα βρούμε μια χώρα στην οποία θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Και ότι το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο αυτό και κυρίως στην Ελλάδα, στη χώρα την οποία ζούμε, εμένα δεν μου έχει καμία διαφορά μεταξύ ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη και ποιος έχει. Από τη στιγμή που γίνεται μια επέμβαση σε μια χώρα, αυτό όταν πάει στο καλύτερο
Φανταστείτε αν η κατάσταση του Αφγανιστάν θα μπορούσε να πάει καλύτερο και θα έλεγαν όλες οι χώρες, ναι, εμείς ήμασταν αυτοί που συμμετέχαμε στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ενώ τώρα που πήγε σε χάλια, από το κακό σε χειρότερο, όλοι λένε ότι εμείς δεν είχαμε συμμετάσχει. Οπότε την ίδια μερίδιο ευθύνης. Εσύ τι πρόταση έχεις να κάνεις για το πώς να λυθεί το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων? Στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, καταρχάς όλα αυτά τα οποία εμείς αυτό που ζητάμε πολύ κατανοητό, πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε τις ζωές των ανθρώπων. Γιατί πάνω από μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι τίποτα. Πρέπει να κλείσουν αυτά τα κέντρα τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Γιατί δεν καταλήγουν πουθενά. Και δεύτερον, να δούμε λίγο την άλλη πλευρά του νομίσματος, λένε. Γιατί έχω ακούσει και το ότι λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες, υπάρχουν πάρα πολλούς μετανάστες, στην οποία δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλο που να σχολήσουμε. Έχει γίνει μια έρευνα, το οποίο έγινε το 2013, να δούμε ποιες χώρες πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πιο πολύ πρόσφυγες. Mm-hmm. Θα σας πω ότι το πρώτο τρίμηνο, το Βέλγιο, δέχτηκε 5.880 πρόσφυγες μετανάστες, η Ελλάδα δέχεται 2.070. Μάλιστα. Βλέπουμε διαφορά. Mm-hmm. Και εντωμεταξύ προηγούνται και άλλες χώρες. Σας λέω ότι τα μισά. Έχω και άλλα νούμερα. Έχω και άλλα νούμερα. Όλες τις χώρες έχω. Mm-hmm. Πες μας λίγο ακόμα. Λοιπόν, ας πούμε στην Βουλγαρία, η Βουλγαρία δέχτηκε 900. Η Γερμανία 21.550. 21.055 mm-hmm. άτομα. Μέσο τρίμηνο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο ποσό. Γιατί ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι οι περισσότεροι έρχονται στην Αυτά Ελλάδα. Αυτά είναι τα οποία έχουν δει τα στατιστικά. Και θα έλεγα ότι και από αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα, οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν, έτσι δεν είναι? Ναι. Και δεν μπορούν να φύγουν γιατί εγκλωβίζονται. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ότι δεν χωράνε οι μετανάστες είναι πολύ, είναι λανθασμένη εντύπωση. Είναι αυτό που θέλουν να περάσουν τον κόσμο. Είναι αυτό που θέλουν, είναι ναι, η προπαγάνδα. Ακριβώς. Θέλουν να δώσουν παραέξω. Αν δούμε και την ίδια των. Τις διεθνές αναφορές, όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Ελλάδα καταδικάζεται τόσες φορές από τον Δικαστήριο mm-hmm. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί ξέρουν, έχουν αυτά τα νούμερα, ξέρουν πόσοι μετανάστες πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι πάνε σε άλλες χώρες. Είναι καθαρά τα νούμερα. Και γιατί εγκλωβίζονται στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό, ενώ θέλουν να φύγουν? Αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει ακόμα είναι ότι γιατί η Ελλάδα δεν προσπαθεί να δώσει, γιατί μπορεί να δώσει σαν πολιτεία κάποιες λύσεις σε αυτά τα γεγονότα. Και υπάρχουν λύσεις, επιλογές. Κατά γνώμη μου ότι δεν υπάρχει καμία βούληση για αυτό το πράγμα. Ναι, καταρχήν δεν υπάρχει. Αν υπήρχε βούληση για το να λυθεί το θέμα μεταναστευτικό και το προσφυγικό, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή το Βέλγιο και όλες αυτές τις χώρες δέχονται τόσο μεγάλο ποσοστό ασών και πώς μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτή η κατάσταση, η Ελλάδα δεν μπορεί. Και ότι μην ξεχάσουμε όλοι, η Ελλάδα παίρνει ένα μεγάλο κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα οποία κάνει. Οπότε δεν είναι να πούμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση. Όχι, για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει κονδύλια. Ναι, υπάρχει ναι. Μια μεγάλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχει μια περίεργη διαφορία για αυτό το ζήτημα. Δεν θυμάμαι τα νούμερα τώρα, πόσοι άνθρωποι έχουν πάρει άσυλο τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ λίγοι σε αυτούς που έχει δοθεί άσυλο. Ναι, είναι όντως, είναι πράγματα λίγα. Όσον αφορά το ότι γιατί εκλογίζονται ή γιατί δεν δίνουν κάποιες λύσεις, ότι θεωρώ κατά γνώμη ότι δεν υπάρχει καμία βούληση για αυτό να λυθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Θα μπορούσα και εγώ να πω μερικά από αυτά. Και το άλλο είναι ότι, ναι, πόσοι άνθρωποι πράγματι πήραν εδώ άσυλο στην Ελλάδα. Το σύστημα άσυλο εδώ στην Ελλάδα εδώ και χρόνια δεν υπήρχε. Υπήρχε μια σύστημα, νομίζω, από το, ό,τι θυμάμαι από το 1974, αν υπήρχε μέχρι τώρα, μέχρι 2010, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έπρεπε να ήταν 10 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm.
σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Φανταστείτε το ποσοστό. Και κανένας, όπως ξέρετε, γιατί πάλι υπήρχαν οι διεύθυνση Αλταπών, το οποίο δεν δεχόταν καμία έτοιμα ασύλου. Δηλαδή και οι πρόσφυγες που είχαν φτάσει εδώ και έλεγαν ότι πώς μπορώ να επιβάλλω έτοιμα ασύλου. Ειδικά και στην νομοθεσία της Ελλάδας αυτό υπάρχει, ότι κάθε πρόσφυγες μπορεί εύκολα να επιβάλλει έτοιμα ασύλου, αλλά παραβάζονται οι ίδιες τους νόμους. Αυτή είναι ένα από αυτά τα οποία που ζούμε στην καθημερινότητα. Και μετά στη συνέχεια, το οποίο φέτος, μετά από τόσα χρόνια, ιδρύθηκε η υπηρεσία ασύλου, επιτέλους μετά από τόσα χρόνια, η οποία προσπαθεί να δέχεται όσο περισσότερο μπορεί αιτήματα ασύλου. Και από το 2000 είχαν ανοίξει κάποιες επιτροπές δευτεροβάθμιες για να εξεταστούν. 47.000 αιτήματα είχαν μαζευτεί. Όλα αυτά, αν αυτή η κατάσταση, το οποίο θεωρώ, επειδή είμαι αισιόδοξος, θέλω να μείνω να κρατήσω αυτή την στάση. Αν αυτό υπήρχε παλιά, δεν είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά και τώρα είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουν και πολύ. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι προσπαθούν να μεταθέσουν τις ευθύνες. Δηλαδή, προτιμάνε ο κόσμος να πιστεύει ότι για όλα τα προβλήματα ευθύνονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, παρά στην πολιτική τους. Προφανώς. Εννοείται. Είναι για αυτούς πάρα πολύ χρήσιμο όλο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρονται παντού. Ναι. Το τι έκανε, ποιος έφερε την ανεργία, οι μετανάστες. Γιατί έχουμε την οικονομική κρίση λόγω των μεταναστών. Ακριβώς. Εντάξει. Αν νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να ψάξει λίγο παραπάνω, να μπει σε αυτό το κόμμα. Δεν ψάχνει ο κόσμος παραπάνω, ακούει. Ναι, να μπει σε αυτό το κόμμα, ναι. Θα καταλάβει το τι φταίει και τι δεν φταίει πραγματικά. Το ότι οι μετανάστες όταν ήρθαν στην Ελλάδα προσπαθούσαν, γιατί ακόμα και τώρα προσπαθούσαν να ζήσουν, θέλουν να ζήσουν αρμονικά με τους Έλληνες, να συνεργαστούν μαζί με τους Έλληνες, όχι να τους παίρνει τις λύσεις τους. Παλιά υπήρχε μια έρευνα το 2002 και το 2012. Σε αυτήν την έρευνα έλεγε ότι το 2001 και 2002 και από εκεί, η Ελλάδα, οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ ανεργοί σχετικά με τους μετανάστες, ενώ τώρα έχει γίνει αντίστροφο. Οπότε δεν φταίνουν αυτοί οι μετανάστες. Σίγουρα. Και οι έρευνες το δείχνουν αυτό. Είναι μια πρόφαση. Και το άλλο είναι ότι οι μετανάστες είναι σχετικά, έχουν θέληση ή εργασία και θέλουν να δουλεύουν, να προσφέρουν. Η εργασία όταν μπαίνεις σε μια χώρα, σε ένα σπίτι, το οποίο προσπαθείς να τους συντηρήσεις, είναι προσφέρεις αυτό το σπίτι, σε αυτή τη χώρα. Και ήταν και το επιχείρημα που είχε στην αρχή η Χρυσή Αυγή επίσης. Αλήθεια, ποια είναι η άποψή σου για τη σύλληψη της Χρυσής Αυγής, πώς σου φαίνεται αυτό, δεν αισθάνεσαι πιο ασφαλής? Λοιπόν, μετά από αυτό. Μετά, καταρχά, πέρα από τα υπόλοιπα, την χαρά μου δεν θα μπορώ να το κρύψω. Χάρηκα για αυτή την σύλληψη, πράγματι, αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνει αυτά όλα αυτά πριν πολύ καιρό. Να. Δηλαδή, αν είχε γίνει, αυτή τη στιγμή θα είχε ζήσει κοφίσας όλα αυτή τη στιγμή. Αν είχε γίνει αυτό. Διότι ακόμα το τελευταίο διάστημα από όλα αυτά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα, προφανώς η πολιτεία όλη αυτή ήξεραν τη δράση της Χρυσής Αυγής και ήταν πολύ φανερό. Την ήξεραν, ναι. Οπότε θα μπορούσε να συμβεί όλα αυτά πριν συμβεί αυτό το περιστατικό με το ΦΥΣΑ. Και το άλλο είναι ότι και εντωμεταξύ σε αυτά τα χρόνια πόσοι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν. Πόσοι άνθρωποι, ξέρουμε, τον Λουκμάν που έχασε και τον δεν θυμάμαι τον άλλον, το όνομά του που πάλι μαχαιρώθηκε, το ζωές χάθηκαν. Και έχουν χαθεί και άλλοι που δεν το έχουμε μάθει, έτσι. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Δεν θα σας αναφέρω τα μαχαιρώματα, ναι. Γιατί δεν είναι ένα-δύο. Ναι. Όλα αυτοί ήταν στην εμφάνεια τα στοιχεία τους. Είχαν όνομα και υπόνυμα αυτοί οι άνθρωποι όταν το μαχαιρώνανε.
Και άλλες ομάδες επίσης. Ακόμα πιο ακραία. Όταν ήρθε η σύλληψη, προφανώς δεν έχει λυθεί το θέμα, γιατί ο φασισμός δεν είναι η σύλληψη να τους βάλει φυλακή. Ο φασισμός δεν γίνεται, ούτε πεθαίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι γεννήθηκε, του βάζω φυλακή και τελειώνει, και τελειώνει η υπόθεση. Γιατί εντάξει, το παράδειγμα των ίδιο του Μιχαλιάκου είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί υπήρχε, ακόμα υπάρχει. Το οποίο ήταν κρυμμένο σε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι άλλο αυτό. Οπότε και πάλι αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Και δημιουργηθούν και άλλες ομάδες επίσης. Ακόμα πιο ακραία. Θεωρώ ότι υπάρχουν μέσα στην ίδια Χρυσαυγή και άλλες ομάδες οι οποίες είναι πιο ακραία από την ίδια Χρυσαυγή. Από ήδη ακραία από την Χρυσαυγή. Και πώς ότι. Εντάξει, δεν είναι, θεωρώ ότι η σύλληψη είναι ένα αποτέλεσμα. Αλλά ο φασισμός δεν έχει πάψει να υπάρχει. Δηλαδή η Χρυσαυγή παραμένει στη Βουλή, η δράση τους παραμένει, η κοινωνία ακόμα θόρο δεν έχει συνειδητοποιήσει. Αυτό είναι και το χειρότερο, ότι υπάρχει ένας κόσμος που στήριξε τη Χρυσή Αυγή και αυτοί οι άνθρωποι είναι που πρέπει να καταλάβουν και να ενημερωθούν και να μάθουν τι γίνεται. Αυτή είναι, θεωρώ ότι. Αυτό είναι... εμένα με ανησυχεί περισσότερο. Εμένα με φοβίζει ακόμα περισσότερο. Είναι ότι ένα προηγούμενο διάστημα προσπαθούσαμε να πλησιάσουμε τον κόσμο λέγοντας ότι ποιοι είναι οι Χρυσαύγοι, ότι είναι νοναζί, ότι μαχαιρώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν ανθρώπους. Ενώ τώρα που ξέρουν, δεν θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα σου ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό αυτό το πράγμα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς σε άλλη κατεύθυνση πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί τότε πες ότι μέσα σε αυτή την προπαγάνδα που υπήρχαν χρησιμοποίησαν, δεν σκέφτηκαν κάτι άλλο, πήγαν και έδωσαν ένα ψήφο διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Ενώ τώρα που ξέρω με τι ανθρώπους έχουν να κάνουν, τι θα κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Ναι. Και το άλλο είναι ότι η κοινωνία θα απαντήσει πάνω σε αυτό. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το τι κάνει ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή η πολιτεία, αυτό έχει ρόλο, αλλά το ρόλο έχει η ρίζα βασικά. Και η ρίζα είναι ο λαός. Είναι η κοινωνία. Το αν η κοινωνία αποδέχεται τη Χρυσαυγή, εκεί είναι το μαύρο. Εκεί, ας πούμε, εκεί θα λέμε ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία μέσα αυτή τη χώρα γεννήθηκε η δημοκρατία. Προάλλες είχαμε φτάσει σε όλοι μιλούσαν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πια δημοκρατία, υπάρχει φασισμός. Σε όλες αυτές πάρα πολλές συναντήσεις που γινόταν μέσα στην Ελλάδα, έξω από την Ελλάδα, το πρώτο θέμα που σου ενδιέφερε ήταν το τι γίνεται με αυτό το θέμα. Τι θα έχεις να προτείνεις για τη δράση των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα, δηλαδή ποια θα ήταν η καλύτερη, πώς θα πρέπει να κινηθούν. Από την πλευρά των μεταναστών, ότι ναι μεν τα συνθήματα το οποίο το λέμε είναι πολύ εύκολα, αλλά αν μπορούμε να το φτάσουμε αυτό το πράγμα αισθανόμαστε. Πράγματι οι Έλληνες ή ήδη οι Έλληνες αισθάνονται πολύ κοντά με τους μετανάστες. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει αυτό. Δεν νιώθεις ότι... Μπορεί προσωπικά να το νιώθω. Αλλά σε πλειοψηφία δεν νιώθω αυτό. Και το οποίο αυτό, γιατί όταν οι Έλληνες ήδη αισθάνονται ήδη με τους μετανάστες ή ό,τι μπορούν, ήδη οι μετανάστες μπορούν πολύ εύκολα να πλησιάσουν αυτό τον λαό, αυτή την κουλτούρα και να προχωρήσουν. Γιατί ούτε η κατάσταση βοηθάει αυτοί οι άνθρωποι να μπορούσαν να πλησιάσουν προς αυτή την κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο. Ίσα-ίσα αυτοί οι άνθρωποι, θεωρώ και με κάποιο τρόπο, προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά ένα άλλο πράγμα τους σταματάει συνέχεια. Ότι δεν ανήκει σε αυτό το όπως είσαι. Είσαι από αλλού και πρέπει να πας από αλλού. Ναι. Το ότι οι μετανάστες στην πλειοψηφία θέλουν να φύγουν, δεν είναι λόγω ότι δεν θέλουν να συμπάρξουν μαζί με τους Έλληνες, αλλά επειδή αγκάζονται, οι συνθήκες είναι τόσο πολύ, είναι τόσο χάλια, είναι τόσο δύσκολα εδώ,
Δεν έχουν άλλη επιλογή. Όλοι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Δεν αισθάνονται στη πλειονότητα οι περισσότεροι Έλληνες δεν τους αποδέχονται. Ένα αυτό, αλλά και ούτε οι συνθήκες τις αποδέχεται. Ναι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή και αρκετοί μετανάστες από μόνους τους προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, προσπαθούν να εκδώσουν, αλλά πάντα υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά τους. Θα πει μία, δύο, τρεις φορές, πόσες φορές εγώ θα ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο. Mm-hmm. Μέχρι πότε θα γίνει αυτό όμως? Ότι κάποιος ήρθε το 2005 χρόνια, προσπαθούσε να κάνει κάποια πράγματα, έκανα, πέρα από τα εμπόδια. Δεν πρέπει να βρει μια ισορροπία. Δεν έχει βρει ακόμα αυτή την ισορροπία ακόμα. Μάλιστα. Γιατί υπήρχε θέμα εργασίας, μετά τέθηκε θέμα της χρυσαυγής, μετά είναι θέμα τα χαρτιά, θα τους αφαιρέσουν, γιατί όπως καλύτερα ξέρετε το 2005 είχαν δώσει αντιπαραμονή σε αυτούς, οπότε αυτοί οι άνθρωποι εντάχθηκαν σε αυτή την κοινωνία. Ήρθε η οικονομική κρίση, χάσαν τις δουλειές τους, τους αφαίρεσαν τα χαρτιά, οπότε αυτούς οι άνθρωποι τι να κάνουν? Να προσπαθήσει ακόμα να ανταχθεί σε αυτή την κοινωνία? Συναντάει παντού. Οπότε αυτόν τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή τους λαμβάνουν και τους βάζουν μέσα αυτά τα κέντρα κράτησης και πρέπει να φύγει. Ξέρεις καθόλου τι έχει γίνει με την υπόθεση των 300 μεταναστών που κάνουν απεργία πείνας και τους είχαν υποσχεθεί κάποια πράγματα ότι θα γίνουν? Δεν ξέρεις τι έχει γίνει? Είχαν, από τότε είχαν πρόβλημα. Και τότε ούτε κάποιος πέρασε 2-3 μήνες, σιγά σιγά αυτά εμφανίστηκαν. Βγήκαν στην επιφάνεια ότι αυτά τα χαρτιά δεν υπάρχουν στην νομοθεσία. Ναι, ήταν ψεύτικες υποσχέσεις. Ήταν ψεύτικες υποσχέσεις και κατά αυτόν τον τρόπο ότι όλη αυτή η ομάδα, η δύναμη που υπήρχε, διαλύθηκε. Ναι. Τώρα τελευταία έγινε μια συνάντηση στο Πολυτεχνείο όπου διάφορες συλλογικότητες αντιρατσιστικές, πολιτικές, θεσμικές συγκεντρώθηκαν εκεί στο κάλεσμα μιας πρωτοβουλίας καινούριας. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει. Είναι η ανοιχτή πρωτοβουλία ενάντια στα κέντρα κράτησης όπου θα ξεκινήσουν μια καμπάνια με στόχο να κλείσουν όλα αυτά τα άθλια κέντρα κράτησης. Ελπίζω κάθε συλλογικότητα να μπορέσει να... Είναι πολύ σημαντικό να ενωθούν. Να ενωθούν και να μπορέσουν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι να βάλουμε πιο πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Θεωρώ ότι αν λέμε να κλείσουν τα κέντρα κράτησης μεταναστών, δεν χρειάζεται να βάλουμε ότι ανοιχτή πρόσβαση στις κοινωνικές ομάδες, οπότε δεν χρειάζεται αυτό. Οπότε θέλουμε απευθείας να κλείσουν αυτά τα κέντρα κράτησης και να μην έχουμε καθόλου πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα, γιατί δεν θέλουμε καν την ύπαρξή τους. Και το θέμα αφορά τη χορήγηση πολιτικών στους πρόσφυγες και επίσης να δοθεί και άδεια παραπονή στους μετανάστες οι οποίοι έχουν τα κριτήρια, γιατί έχουν πάρα πολλά μετανάστες, οι οποίοι τηρούν τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται ακόμα και από τον νόμο. Και το άλλο είναι ότι όσον αφορά τους πρόσφυγες, απλά η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει εφόσον να τηρήσει την δέσμευση σαν πολιτεία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Να έχουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τουλάχιστον, έτσι. Αυτά, άμα τηρήσει αυτά, νομίζω ακούνε. Ναι. Ναι. Το βασικό της, το πράγμα είναι αυτό, ότι αν τηρήσει τα οποία προβλέπεται από τον νόμο, από την Διεθνή Προστασία για το Προσφύγιο, νομίζω ότι όλα αυτά είναι συγκεκριμένα μέτωπα. Ναι. Γιατί αν είχαν τηρηθεί όλα αυτά, δεν υπήρχαν όλες αυτές τις καταδίκες. Και τη στιγμή που παρουσιάζεται το κράτος ως αντιφασιστικό τώρα πια, θα πρέπει να δείξει πραγματικά ότι είναι αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό με το να προστατεύσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και όχι να τους ασανίζει μέσα στα κέντρα κράτησης. Εννοείται. Αυτά είναι ένα από τα λίγα που μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Ένα από τα λίγα
Το τι ρόλο έπαιζε ο καθένας και την περίοδο, και μιλάμε και τον νόμο, το αντιρατσιστικό νόμο, το οποίο δεν ψηφίστηκε, νομίζω και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τι γνώμη έχεις για αυτόν τον νόμο, συμφωνείς? Από το τίποτα καλό είναι. Αλλά εντάξει, το να υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Mm-hmm. Οπότε να υπάρχουν στα χαρτιά δεν αρκούν. Χρειάζεται λίγα, αλλά να εφαρμόζονται. Αυτά, Ρεζά. Τώρα, ό,τι νεότερο έχουμε για τον άνθρωπο που πέθανε, θα ήθελα να μας ενημερώσεις. Για τον άνθρωπο που πέθανε, ότι έγινε η μεταφορά... Για τον Ρεζάν Χακίμη. Έγινε η μεταφορά του στο Αφγανιστάν πριν μια εβδομάδα. Οπότε νομίζω. Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, ναι. Δυστυχώς κλείσαμε και με αυτή την υπόθεση. Και μακάρι, πραγματικά, εύχομαι να μην υπάρχουν. Να μην υπάρχουν άλλα τέτοια γεγονότα. Γιατί αν συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε. Θα έχουμε, γιατί αυτά τα κέντρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν για πολύ διάστημα ακόμα. Ξέρουμε ότι έχει χαθεί δύο ζωές και τόσοι άλλοι άνθρωποι. Τόσοι άνθρωποι βασανίζονται και βασανίζονται. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Παράδειγμα. Και δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα αυτούς τους ανθρώπους είναι ανήλικα παιδιά. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που χρήζονται γιατρική περίθαλψη. Όλα αυτά για υπόλοιπα. Αυτά είναι από τα κύρια ζητήματα που πρέπει να λυθεί αυτή τη στιγμή. Και μετά πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα, τα λεφτά αντί να δώσουν στα κέντρα κράτησης, να δώσουν, να ενισχύσουν το σύστημα του ασύλου, να ενισχύσουν και τους, να τριγύρισουν και τον νόμο για την για τους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να ζήσουν ή έχουν ζήσει πολλά χρόνια και να τους επιστρεφτούν την άδεια παραμονή την οποία είχαν για όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όλοι αυτοί που είχαν άδεια παραμονή έχουν πληρώσει πολλά λεφτά, πολλά ένσημα και έχουν ανταχθεί σε αυτή την κοινωνία, έχουν προσφέρει σε αυτή την κοινωνία. Οπότε θεωρώ είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Ακριβώς. Θα κλείσουμε κάπου εδώ. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα ντοκιμαντέρ, την Κόκκινη Ζώνη, το οποίο είναι η παράλληλη ιστορία 4 εφήβων Αφγανών στην πανομοιότυπη περιπέτεια που περνάνε όλοι οι Αφγανοί μετανάστες και πρόσφυγες, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν μια καινούργια ζωή στην Ευρώπη με σημείο εισόδου και αφετηρία προς τη Δύση, την Ελλάδα. Και φεύγουν από ένα πόλεμο, από μια κόκκινη ζώνη και πηγαίνουν και βρίσκονται σε μια άλλη κόκκινη ζώνη, στην Ελλάδα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ του Ζαφίρη Χαϊτίδη, από τη σειρά ντοκιμαντέρ εκτός των τυχών που είχε παίξει η ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και ευχόμαστε η κατάσταση να πάει προς το καλύτερο. Ευχόμαστε και προσπαθούμε τώρα. Αυτό είναι το βασικό. Το ότι να έχουμε ελπίδες, να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί νομίζω ότι μόνο με την αισιοδοξία μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Καλό βράδυ. Yeah.
Αφγανιστάν απόψε θα έχουμε τραγούδια. Για αυτούς που φύγανε κανένας δεν θα κλάψει. Αυτοί που μείναν θα μας τρώσουνε λουλούδια. Γιατί τους σώσαμε κερδίζοντας τη μάχη. Στα Αφγανιστάν απόψε θα έχουν πανηγύρια. Τα καταφέρανε και πάλι μεγάλοι. Και εμείς η χώρα ορφανά κι από καΐδια. Βαθιά στιέφονται κουνώντας το κεφάλι. Γράψα κι απόψε οι σωτήρες ιστορία. Είδες τι εύκολα ρημάξαν μια χώρα. Μα δεν πειράζει, έτσι κάναν στη Σερβία. Και κοίτα κι τι λεφτά έχουνε τώρα. Στα Αφγανιστάν απόψε θα έχουμε γιορτή. Άκουσε κι είδε τι έκανε ο τρελός. Με τη ζωή του πλήρωσε κι αυτό το λάθος. Στα Αφγανιστάν απόψε χάθηκε μια κόρη. Κάποιοι σωτήρες λέει γυρέψαν τα φιλιά της. Μα αυτή η τρελή για άλλον κόσμο έβαλε πλώρη. Ένα στιλέτο